Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Τετάρτη σήμερα, εδώ στο παρασκήνιο, στην Digital TV, όπου αναλύουμε τα θέματα της επικαιρότητας, πολιτική, οικονομία και βεβαίως θέματα τα οποία συζητιώνται στο παρασκήνιο. Σήμερα στην εκπομπή μας έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ, τον κύριο Άντρο Κυπριανού. Κύριε Κυπριανού, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Έχουμε αρκετά θέματα και είναι αρκετά γεμάτη η μέρα αλλά και η επικαιρότητα, κύριε Κυπριανού. Θέλω να ξεκινήσω με το πιο πρόσφατο, με τα επίκαιρα. Και μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, αύριο συναντιάστε με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Για ποιο λόγο, κύριε Κυπριανού? Ένιωσα την ανάγκη να ζητήσω αυτήν την συνάντηση μετά κυρίως από τις τελευταίες εξελίξεις, δηλαδή από τα επεισόδια τα οποία είχαν γίνει το περασμένο Σάββατο, αλλά και λίγες μέρες προηγουμένως πρέπει να παραδεχτώ ότι συζητούσαμε στην ηγεσία του ΑΚΕΛ για την ανάγκη να υπάρξει μια συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και ανταλλαγή απόψεων για θέματα τα οποία αφορούν τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται από την κυβέρνηση για την καταπολέμηση της πανδημίας. Θέλω να ξεκαθαρίσω ένα πράγμα. Ναι. Ότι για όλους μας το πιο σημαντικό είναι η δημόσια υγεία. Και σίγουρα αυτό θα πρέπει να κυριαρχεί στις αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται και από τη δική μας την κυβέρνηση. Ναι. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνεται επάπειρον σε βάρος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όλον αυτόν τον χρονικό διάστημα, σχεδόν ένα ολόκληρο χρόνο, κάναμε αρκετή υπομονή, εδείξαμε πάρα πολύ, να πω έτσι, ανοχή στις αποφάσεις τις οποίες ελάμβανε η κυβέρνηση, γιατί θεωρούσαμε ότι θα μπορούσαν να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις εκείνες που θα οδηγούσαν σε τερματισμό της κρίσης της πανδημίας. Ναι. Πλέον έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου προκαλούνται τεράστια ψυχολογικά προβλήματα στην ίδια την κοινωνία, αλλά ταυτόχρονα εμποδίζονται ανθρώπινα δικαιώματα. Όπως? Να θα εξηγήσω. Ναι. Η ίδια η Επιτροπή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τη Διαφύλαξη του Δικαιώματος της Ελεύθερης Έκφρασης και του Συναθρίζεστε ξεκαθάρισε ότι σε καμιά περίπτωση είναι η πανδημία δεν μπορεί να περιορίσει αυτά τα δύο δικαιώματα. Δηλαδή το Μάλιστα. δικαίωμα να εκφράζεσαι ελεύθερα και το δικαίωμα να συναθρίζεσαι ελεύθερα. Μάλιστα. Το δεύτερο είναι η τοποθέτηση του Συμβουλίου της Ευρώπης στις 5 του, του Φεβράρι. Ναι. Που με ξεκάθαρον τρόπο είπε ότι δεν μπορεί η πανδημία να αποτελεί πρόσχημα για τον περιορισμό του δικαιώματος της ελεύθερης έκφρασης και της ελεύθερης συνάθρισης. Ενώ και το Ευρωπαϊκό Δικαστηρίο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το ΕΔΑΔΑ δηλαδή, έχει τοποθετηθεί με τρόπον πανομοιότυπο. Άρα, την ίδια κύριε... στιγμή, δικαστήρια σε σωρίαν χωρών, όπως είναι η Γερμανία, το Βέλγιο, πρόσφατα στην Ολλανδία, έχουν τοποθετηθεί στα ζήτημα και έχουν πει ότι δεν μπορεί να περιορίζονται ανθρώπινα δικαιώματα για χάρη τάχα της αντιμετώπισης της πανδημίας. Ναι. Θέλω λοιπόν να συζητήσουμε για όλα αυτά με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η δική μας η άποψη είναι ότι θα πρέπει να επικεντρωθεί το βάρος της προσοχής μας στη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων, δηλαδή τήρηση αποστάσεων, μάσκες εφόσον και βρισκόμαστε σε χώρο όπου υπάρχουν και άλλα άτομα και να επιτραπεί το δικαίωμα των ανθρώπων να διακινούνται ελεύθερα εάν αποφασίσουν ότι θα πρέπει να αναπτύξουν κάποια κοινωνική ή πολιτική δραστηριότητα. Ναι. Όπως είναι, για παράδειγμα, μια διαδήλωση η οποία προγραμματίζεται άλλωστε και μια διαδήλωση το Σάββατο, το ερχόμενο Σάββατο, έτσι. Εμείς θεωρούμε ακριβώς ότι είναι δικαίωμα των ανθρώπων. Κατανοούμε πρώτα και κύρια την οργή και την αγανάκτηση των ανθρώπων για πολιτικές οι οποίες ακολουθούνται από την κυβέρνηση. Ναι. Και αυτό ισχύει βέβαια ανεξάρτητα με το ποιοι σήμερα είναι στην κυβέρνηση. Θα μπορούσαμε να είμαστε εμείς στην κυβέρνηση. Ναι. Θεωρούμε ότι έχουν δικαίωμα οι πολίτες να συναθρηστούν και να διατυπώσουν την άποψή τους με την προϋπόθεση
ότι θα ακολουθηθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης. Άρα, κύριε Κυπριανού, για να μην τεθεί σε κίνδυνο η ανθρώπινη ζωή. Έτσι να το συνοψίσουμε. Εσείς αύριο θα πάτε στο Προεδρικό, όπου θα αναφέρετε στον Πρόεδρο το αίτημά σας για να επιτρέπονται πλέον οι διαδηλώσεις, νοουμένου ότι θα τηρούνται όλα τα μέτρα που προνοούν τα πρωτόκολλα και για τις άλλες μετακινήσεις. Ακριβώς. Εμείς δεν θέλουμε να παραβιάσουμε το πρωτόκολλο. Θεωρούμε ότι θα ήταν μεγάλο λάθος πολιτικά κόμματα να παραβιάζουν το πρωτόκολλο με τη μεγαλύτερη ευκολία. Ωραία. Θέλουμε λοιπόν να συζητήσουμε με τον Πρόεδρο. Ελπίζω να δείξει κατανόηση. Εάν δεν υπάρξει η απαραίτητη κατανόηση, θα προβληματιστούμε να δούμε πώς θα χειριστούμε το ζήτημα περαιτέρω. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Κυπριανού. Αν με τον ίδιο τρόπο ή η ίδια επιχειρηματολογία προκύψει, για παράδειγμα, και για τους ποδοσφαιρικούς αγώνες. Γιατί να μην γίνει, να μην ανοίξουν και τα γήπεδα, έστω και με μειωμένους θεατές, εν αλλάξ τα καθίσματα κτλ. Αν είναι να ανοίξουμε κάποιες δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα είναι μια διαδήλωση ή ένα συλλαλητήριο ή μια πορεία και επιτρέπεται, τότε γιατί να μην επιτρέπεται και για το ποδόσφαιρο. Εγώ συμφωνώ μαζί σας. Άρα ότι θα πρέπει να επιτρέπεται και για ζήτημα. Το ποδόσφαιρο, όπως επίσης θα πρέπει να επιτρέπεται και για τα θέατρα και για άλλες δραστηριότητες μεγαλύτερος αριθμός ατόμων. Ξέρετε, πρώτα να πω κάτι και μετά να πάω σε εκείνο που θα έλεγα. Αυτή τη στιγμή είναι ανοιχτά τα malls, τα μεγάλα πολυκαταστήματα. Κατά την άποψή μου, σωστά έχουν ανοίξει. Σωστά, διότι θα πρέπει να υπάρξει μια ισορροπία μεταξύ της διαφύλαξης της δημόσιας υγείας και της ανάγκης να κινείται η οικονομία, για να μην καταστραφούν οι ανθρώποι πρώτα και κύρια και οι επιχειρήσεις στη συνέχεια. Σωστά λοιπόν είναι ανοιχτά τα malls. Ναι. Εκεί συναθρίζονται μέχρι και 5.000 άτομα. Ναι. Παίρνουν όλα τα μέτρα προφύλαξης και νομίζω ότι μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν έχει υπάρξει σοβαρή αύξηση των κρουσμάτων. Ελπίζω και εύχομαι και η συνέχεια να είναι η ίδια. Λέω λοιπόν ότι το βάρος της προσοχής μας για όλα τα ζητήματα θα πρέπει να επικεντρωθεί στον έλεγχο των μέτρων τα οποία πρέπει να λαμβάνονται για να υπάρξει απαραίτητη ισορροπία μεταξύ της δημόσιας υγείας και της ανθρώπινης δραστηριότητας, είτε αυτή είναι οικονομική, είτε κοινωνική, είτε πολιτική. Ναι. Εδώ θα πρέπει να βρει η κυβέρνηση τη χρυσή τομή για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε πολύ πιο αποτελεσματικά. Ξέρετε, έγινε μία έρευνα από δύο καθηγητές του Πανεπιστημίου Κύπρου. Είναι σοβαρότατες οι συνέπειες σε βάρος της ψυχικής υγείας των ανθρώπων από τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί και από το παρατεταμένο βέβαια αυτών των μέτρων. Ναι. Και δεν κατηγορώ την κυβέρνηση για αυτόν το παρατεταμένο. Είναι απλούστατα γιατί υπάρχει, συνεχίζει καλύτερα να υπάρχει αυτή η πανδημία. Πρέπει λοιπόν όλα τα μέτρα τα οποία λαμβάνουμε να τηρούν μια ισορροπία. Δημόσια υγεία, ψυχική υγεία και ανθρώπινη δραστηριότητα, οικονομική, πολιτική, κοινωνική και άλλη. Κύριε Κυπριανού, μήπως η συνάντηση σας θα έπρεπε πρώτα να είχε γίνει ή να είχε διευθετηθεί με τους επιδημιολόγους ή με την επιστημονική ομάδα, η οποία είναι αυτή που ουσιαστικά συμβουλεύει την κυβέρνηση να κάνει, έτσι. Το είπαμε πολλές φορές ότι ακούμε τι μας λέει η επιστημονική ομάδα. Αν μας πει η επιστημονική ομάδα, ανοίξετε τα θέατρα ή το ποδόσφαιρο, θα το ανοίξουμε. Τουλάχιστον έτσι ισχυρίζεται η κυβέρνηση. Μήπως η πρώτη σας συνάντηση θα έπρεπε να ήταν με αυτούς και μετά με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας? Εντάξει, εγώ δεν έχω αρμοδιότητα να συγκαλέσω την επιδημιολογική ομάδα. Όχι να συγκαλέσετε, αλλά για ανταλλαγή απόψεων. Τουλάχιστον να ξέρετε ποιες είναι οι δικές τους εισηγήσεις. Είχα ζητήσει από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας πριν μερικές μέρες, πρέπει να παραδεχτώ, και να πω ότι η πρώτη του ανταπόκριση ήταν θετική βέβαια. Ναι. Απλώς δεν έχει διευθετηθεί ακόμα. Είχα παρακαλέσει τον Πρόεδρο να συγκαλέσει μια συνάντηση με τους ανθρώπους της επιδημιολογικής ομάδας, τους ηγέτες των πολιτικών κομμάτων όλους, διότι δεν αφορά μόνο το ΑΚΕΛ αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα,
καθώς επίσης και των Υπουργών Υγείας. Διότι να μου επιτρέψει να πω, αγαπητέ Παναγιώτη, ότι δεν λαμβάνονται πάντοτε υπόψη οι απόψεις των επιστημόνων. Ναι. Υπάρχουν πολλά παράπονα από επιστήμονες, οι οποίοι λένε ότι υπάρχει μια προαπόφαση του Υπουργού με τους στενούς τους συνεργάτες, πάνε στις συσκέψεις και εκεί παρουσιάζονται οι προαποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται. Εμείς κατά επανάληψη έχουμε πει το τελευταίο διάστημα ότι υπάρχουν πολλές αντιφατικές αποφάσεις. Ναι. Αποφάσεις οι οποίες δεν έχουν λογική εξήγηση. Μα είναι γεγονός. Υπάρχουν όντως ορισμένες αποφάσεις οι οποίες δεν κάνουν κανένα νόημα, τουλάχιστον τώρα, για μας. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μου είπε ότι θα φροντίσω να οργανώσω αυτήν τη συνάντηση. Προέκυψαν όλα αυτά τα γεγονότα του περασμένου Σαββάτου. Δεν είχε οργανωθεί η συνάντηση. Το κατανοώ διότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει πάρα πολλές υποχρεώσεις. Δεν θεωρώ ότι είναι εύκολο για τον ίδιο να οργανώσει πολύ σύντομα σε μικρό χρονικό διάστημα τέτοιου είδους συναντήσεις. Επειδή ακριβώς όμως προέκυψαν όλα αυτά τα ζητήματα, θέλω να συζητήσω με τον ίδιο τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Είναι πολιτικών ο κύριος Αναστασιάδης. Ναι. Έχει τεράστια εμπειρία στα πολιτικά πράγματα του τόπου και θεωρώ ότι μπορεί πολύ πιο εύκολα να κατανοήσει αυτά τα οποία θα του πω. Άρα, κύριε Κυπριανού, αύριο θα θέσετε και ζήτημα και για τους ποδοσφαιρικούς αγώνες αλλά και για θέματα θεάτρων και ευρύτερα πολιτισμού. Κοιτάξτε, ή μόνο για διαδηλώσεις. Ναι, εμείς από την έναρξη αυτής της πανδημίας είχαμε πει ένα πράγμα. Ότι τον καθοριστικό λόγο θα πρέπει να τον έχουν οι ειδικοί επιστήμονες. Ναι. Και όταν λέω ειδικοί επιστήμονες, εννοώ ειδικοί επιστήμονες. Θυμάστε ότι είχαμε εκφράσει και κάποιες ανησυχίες για το γεγονός ότι τα άτομα τα οποία ήταν επικεφαλής της επιδημιολογικής ομάδας κατά τη διάρκεια της αντιμετώπισης της πρώτης φάσης της πανδημίας επαραμερίστηκαν στη δεύτερη φάση και ανέλαβαν επικεφαλής κάποιοι άλλοι, στενοί συνεργάτες σήμερα του Υπουργού Υγείας. Δικαίωμα του Υπουργού Υγείας, αλλά ανησυχούμε για το γεγονός ότι άνθρωποι με πολύ μεγάλη επιστημονική κατάρτιση δεν είναι στην πρώτη γραμμή της αντιμετώπισης αυτής της κατάστασης. Τώρα, ποια μέτρα θα εφαρμοστούν, εμείς επαναλαμβάνω θα θέσουμε το ζήτημα το οποίο προκύπτει από το ίδιο το Σύνταγμα, από τις τοποθετήσεις των αρμόδιων διεθνών σωμάτων, ότι κανένας δεν μπορεί με κανέναν πρόσχημα να περιορίσει για μεγάλο χρονικό διάστημα το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης και του συναθρίζεστη. Ναι. Εδώ θα τοποθετηθούμε εμείς. Αυτά είναι που μας αφορούν και από εκεί και πέρα θα απαιτήσουμε από τον Πρόεδρο να δει σε συνεργασία με τους εμπειρογνώμονες πώς θα προχωρήσουν προς αυτήν την κατεύθυνση. Ναι. Να σας πω και το εξής. Άκουσα με μεγάλη προσοχή τις τελευταίες μέρες δύο ειδικά συνταγματολόγους, οι οποίοι είναι και σύμβουλοι του Προέδρου της Δημοκρατίας για το Κυπριακό, ναι, που τοποθετούμενοι δημόσια για αυτά τα ζητήματα, ήταν ξεκάθαροι ότι αυτό το οποίο γίνεται σήμερα με την έκδοση των διαταγμάτων, των συγκεκριμένων διαταγμάτων, περιορίζει τα ατομικά και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ναι. Και δεν μπορεί να συνεχίζεται αυτή η κατάσταση. Ναι. Οπότε τίθεται αύριο επιτάπητος αυτό το ζήτημα και θα περιμένουμε να δούμε και τι θα αποφασιστεί από πλευράς κυβέρνησης. Τώρα, ως σίγουρα, εκείνοι, ναι, εκείνοι θα αποφασίσουν και ανάλογα με το τι θα αποφασίσουν, εμείς θα δούμε περαιτέρω πώς θα ενεργήσουμε. Ως προς τη διαδήλωση του Σαββάτου, κύριε Κυπριανού, για να κλείσουμε αυτό το θέμα, θεωρείτε ή θέλετε καλύτερα να στείλετε και ένα μήνυμα προς τους διαδηλωτές? Το μόνο μήνυμα το οποίο θέλω να στείλω είναι ότι αυτές οι εκδηλώσεις είναι δικαίωμα του καθενός να οργανώνονται και να γίνονται. Θεωρώ ότι είναι δικαιολογημένα τα αισθήματα τα οποία νιώθουν και εκείνοι οι οποίοι οργανώνουν αυτήν την εκδήλωση, αλλά και εκείνοι οι οποίοι θα συμμετέχουν. Η μόνη μου έκκληση είναι όλα αυτά να γίνουν ειρηνικά, να δείξουμε ότι είμαστε πραγματικά μια χώρα η οποία έχει την ικανότητα να διεκδικεί με ειρηνικών τρόπων, με πολιτισμένων τρόπων, αντάξιων του 21ου αιώνα.
Πάντως, κύριε Κυπριανού, θεωρώ από τις εικόνες που είδα το Σαββάτου, οι οποίες ήταν θλιβερές, εμένα μου θυμίζουν και λίγο την εποχή όπου ήσασταν εσείς κυβέρνηση, έτσι. Δηλαδή, πρέπει να το ξεπεράσουμε όλα αυτά τα ζητήματα που στο τέλος, όποιος και αν είναι η κυβέρνηση, χρησιμοποιεί αυτές τις μεθόδους κατ' εσάς, αλλά στην τελική ανάλυση είτε είναι το ΑΓΕΛ, είτε είναι ο Σιραγερμός, τα θύματα είναι οι πολίτες. Δεν θα συμφωνήσω μαζί σου, αγαπητέ Παναγιώτη. Και σε προκαλώ να μου πεις πότε η κυβέρνηση Χριστόφια χρησιμοποίησε τέτοιες μεθόδους. Θέλω να σου υπενθυμίσω ότι για ολόκληρη εβδομάδα, αν ίσως και περισσότερο, συγκεντρώνονταν αρκετές εκατοντάδες, χιλιάδες άτομα έξω από το Προεδρικό, κατηγορώντας τον Πρόεδρο ως δολοφόνων με άλλα επίθετα κλπ. Και δεν έσπασε μύτη. Τότε ούτε υπήρχαν πάλι κατηγορίες ότι έγινε χρήση δακρυγόνων κτλ. Μετά συνελήφθηκε κόσμος επειδή σε διαδηλώσεις για εξύβριση του Προέδρου, πήγα δικαστήριο. Είχαμε διάφορα γεγονότα τα οποία ομολογουμένως, κύριε Κυπριανού, δεν ήταν και τα καλύτερα. Πότε έγιναν αυτά? Εγώ σε προκαλώ να μου πεις πότε έγιναν αυτά. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι δίθεν αγανακτισμένοι, οι οποίοι ήταν έξω από το Προεδρικό. Ναι, ναι, τότε. Πότε παρέβηκε η αστυνομία για να τους εμποδίσει? Μα υπήρχαν και μαρτυρίες. Θέλω να σε υπενθυμίσω ότι στις 20 του Ιούλη το 2011, ναι, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Χριστόφιας, είχε αποφασίσει να οργανώσει την αντικατοχική εκδήλωση στο Προεδρικό. Ναι. Είχαμε κάθε δικαίωμα να μεταβούμε εκεί για να συμμετέχουμε. Εκείνοι οι οποίοι επιχείρησαν να προπυλακίσουν άλλους, δεν είμαστε εμείς που επήγαμε για την εκδήλωση, είναι οι δίθεν αγανακτισμένοι που ήταν έξω από το Προεδρικό. Και δεν επανέβηκε η αστυνομία να τους πει οτιδήποτε. Αφού έγινε χρήση, λέει. Αυτό δεν έγινε χρήση. Ότι υπάρχει αναλογία στο τι συμβαίνει σήμερα με το τι εγινόταν τότε. Τότε, κύριε Κυπριανού, να σας θυμίσω ότι και από την κυρία Θέκλα Πετρίδου, αν δεν κάνω λάθος, έγινε και δημόσια καταγγελία ότι χτιμηθήκαμε όλοι με χημικά όπλα, όπως είπε, και μάλιστα απαγορευμένα και παρέμβηκε σε... Αγαπητέ Παναγιώτη, ξέρετε, εγώ προκαλώ για την κυρία Πετρίδου να μας πει πότε χτιμηθήκαμε με χημικά όπλα. Αυτά τα πράγματα... Αν δεν ήταν τραγικά, θα ήταν αστεία. Κύριε Κυπριανό, δεν ήθελα να πάω πίσω, αλλά αυτό που ήθελα να καταδείξω είναι ότι μέσα από την πορεία γεγονότων και πραγμάτων, αλλά και μέσα από την πορεία του χρόνου, τέλος πάντων πρέπει όλοι μας να μάθουμε, να ανεχόμαστε για την αντίθετη άποψη, να ανεχόμαστε τους διαδηλωτές και να μην πηγαίνουμε προς τα πίσω. Αγαπητέ Παναγιώτη, δεν το δέχομαι αυτό το πράγμα και λυπούμε ειλικρινά γιατί είμαστε σε αυτήν την συζήτηση επιμένοντας τότε οι αγανακτισμένοι λειτουργούσαν δίχως να τους πει κανένας οτιδήποτε. Ναι. Κανένας δεν τους ενόχλησε, έκαναν ό,τι ήθελαν, τα τηλεοπτικά κανάλια μετέδιδαν απευθείας τις εκδηλώσεις τους έξω από το Προεδρικό, ενώ σήμερα τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Κάποια τηλεοπτικά κανάλια δεν μετέδωσαν καν τα επεισόδια τα οποία έγιναν το περασμένο Σάββατο. Η αστυνομία, και θέλω να το αναφέρω αυτό, ναι, έδειξε υπέρμετρη βία, όχι γιατί αποφάσισαν οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί οι οποίοι ήταν εκεί να συμπεριφερθούν με αυτόν τον τρόπο. Υπήρξε σχέδιο, το οποίο εκπονήθηκε από την ηγεσία της αστυνομίας με τη σύμφωνο γνώμη της Υπουργού Δικαιοσύνης. Δεν μπορεί η αστυνομία να εκπονεί τέτοιο σχέδιο δίχως να έχει τη σύμφωνο άποψη της κυβέρνησης για να προχωρήσει. Το να πάνε 400 αστυνομικοί εκεί, να υπάρχει ένας σχεδιασμός για το πώς θα αντιμετωπιστεί η όλη εκδήλωση, το να πάρουν εκείνον το όχημα ενάντια στην οχλαγωγία, ναι, αυτό δείχνει ότι υπήρχε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο από την πλευρά της κυβέρνησης. Γι' αυτόν το να λέγεται σήμερα ότι κάποιοι αστυνομικοί έδειξαν υπερβάλλοντα ζήλο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό, τουλάχιστον από εμάς. Ούτε μπορώ να δεχτώ την ισοπαίδωση ότι όλοι εκάμνετε τα ίδια πράγματα όταν είσαστε στην εξουσία, αγαπητέ Παναγιώτη, και γι' αυτόν επιμένω σε αυτά τα οποία λέω. Ναι. Τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Ήταν πολύ διαφορετικά τότε από ό,τι είναι σήμερα. Η κυρία Ιωλίτη να παραιτηθεί, κύριε Κυπριανού, ή όχι? Η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Και θα το αναφέρω στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δεν έχουμε τίποτε το προσωπικό με την κυρία Γιολίτη. Ναι. Θέλω να το ξεκαθαρίσω.
Δεν είναι θέμα προσωπικού. Είναι θέμα κατά πόσο κρίνεται ότι κάνει σωστά τη δουλειά της ή όχι. Θεωρώ ότι απέδειξε ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις αυτού του συγκεκριμένου πόστου. Δεν έχει την εμπειρία που απαιτείται για να χειριστεί αυτού του είδους τα ζητήματα και δυστυχώς έχει αποδειχτεί κατ' επανάληψη. Ναι. Οπότε αύριο θα το θέσετε και αυτό ενώπιον του Προέδρου. Σίγουρα θα του πείτε θα ότι πρέπει θέσω. Να την πάψει την κυρία Γιολίτη. Θεωρώ ότι είναι προς το συμφέρον και της ίδιας της κυβέρνησης και του Προέδρου προσωπικά εάν η κυρία Γιολίτη αντικατασταθεί, εάν αναλάβει το Υπουργείο ένας άνθρωπος έμπειρος, ο οποίος ξέρει πώς να χειριστεί αυτού του είδους τα ζητήματα. Μάλιστα. Κυρία Κυπριανού, το θέμα αυτών των διαδηλώσεων, αν δεν κάνω λάθος, στέθηκε και από πλευράς του κύριου Τσίπρα στην Ελλάδα και μετά το τράβηξε λίγο πίσω. Ή όχι. Δεν ξέρω τι έκανε ο κύριος Τσίπρας στην Ελλάδα και πώς αντέδρασε στη συνέχεια και ούτε κρίνουμε κατά αναλογία αυτά τα ζητήματα. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι και πριν περίπου 1,5 μήνα όσα και είχαμε θέσει θέμα για τις αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονταν με τα διατάγματα του Υπουργείου, ότι ήταν αντιφατικές, ότι ήταν παράλογες, ότι δεν στέκονταν σε κάποια λογική εξήγηση. Τότε μου είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ θέλει να χάνουμε ανθρώπινες ζωές. Ουδόλος. Καμιά ναι. σχέση με την πραγματικότητα. Επαναλαμβάνω, πρέπει να υπάρξει μια ισορροπία μεταξύ της ανάγκης να προστατευτεί η δημόσια υγεία, η ψυχική υγεία, την οποία μπορεί σήμερα να μην συνειδητοποιούμε πόσα προβλήματα συσσωρεύει σε βάρος των ανθρώπων και από εκεί και πέρα είναι και η ανθρώπινη δραστηριότητα σε όλες τις εκφάνσεις. Ναι. Πολιτική, κοινωνική και οικονομική. Είχατε πει και ως ΑΚΕΛ ότι μόλις καλυτερεύσουν οι συνθήκες και επιτραπούν και οι διαδηλώσεις ότι θα κατεβάσετε και κόσμο κάτω στους δρόμους. Θα οργανώσουμε για και ποια αυτό θέματα. Περιμένουμε. Εμείς είχαμε πρόθεση εδώ και 2 εβδομάδες να οργανώσουμε μια μεγάλη εκδήλωση διαμαρτυρίας για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στον τόπο μας όλη αυτή την περίοδο. Όπως... Σεβαστήκαμε τα μέτρα της πανδημίας και τα πρωτόκολλα και δεν προχωρήσαμε. Αλλά δεν μπορεί να συνεχίζεται επάπειρον αυτή η κατάσταση. Ναι. Όπως είναι πολλά τα πράγματα που συμβαίνουν, αγαπητέ Παναγιώτη, στον τόπο μας, είναι τα φαινόμενα διαπλοκής και διαφθοράς, είναι το κυπριακό, το οποίο κατά την άποψή μου είναι θέμα επιβίωσης για την Κύπρο και των κυπριακών λαών. Και θα αυτό θεωρώ ότι είναι κυπριακό, το πιο σημαντικό. Ναι. Το κυπριακό είναι τα ζητήματα της διαπλοκής και της διαφθοράς, τα θέματα της οικονομίας, τα ζητήματα που αφορούν στην πανδημία. Είναι όλα αυτά τα θέματα τα οποία θεωρώ σήμερα απασχολούν δικαιολογημένα τον κάθε Κυπριόν και τον προβληματίζουν. Κύριε Κυπριανού, όμως τα θέματα της διαφθοράς και της διαπλοκής λογικά αγγίζουν και το δικό σας σπίτι, έτσι. Όχι λογικά, όπως φάνηκε, όπως είδαμε. Ναι, εγώ θα έλεγα ότι σίγουρα και όχι μόνο το δικό μας σπίτι. Αγγίζουν το κάθε πολιτικό κόμμα, διότι είμαστε όλοι μέρος της κοινωνίας. Ακριβώς, ναι. Και σημασία αν έχει το κάθε κόμμα πώς αντιμετωπίζει αυτά τα φαινόμενα, τα οποία βλέπει να εμφανίζονται και στον δικό του το χώρο. Mm-hmm. Εμείς είχαμε την αποφασιστικότητα και πήραμε μέτρα. Και ταυτόχρονα ξεκαθαρίσαμε προς όλα τα στελέχη του ΑΚΕΛ ότι όποιος από τούδε και στο εξής συμπεριφέρει, τα τελευταία χρόνια το λέμε αυτό το πράγμα βέβαια, όχι σήμερα, ναι. ότι όποιος συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά θέτει τον εαυτόν του εκτός κόμματος. Ναι. Και αποδείξαμε ότι είμαστε αποφασιστικοί προς αυτήν την κατεύθυνση. Θεωρώ λοιπόν ότι έχει τεράστια σημασία πρώτα και κύρια ποιος είναι ο βαθμός εμπλοκής κάποιον σε αυτά τα φαινόμενα και πώς τα αντιμετωπίζει όταν και εφόσον εμφανίζονται. Ποια είναι η ουσιαστική διαφορά με αυτά τα οποία γίνονται σήμερα από την πλευρά της κυβέρνησης. Υπάρχει δυστυχώς θεσμική διαπλοκή. Ναι. Υπάρχει μια διαπλοκή η οποία θα έπρεπε να ήταν αυτονόητη και η οποία δυστυχώς δεν γίνεται κατανοητή από τους σημερινούς κυβερνώντες. Και θα επαναλάβω κάποια ερωτήματα, αγαπητέ Παναγιώτη. Ξέρετε την οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα
όπου το δικηγορικό γραφείο του Προέδρου, το γραφείο όπου είναι τα παιδιά του, ναι, μπορεί να στέλνει αιτήσεις στο Υπουργικό Συμβούλιο, αυτές να εγκρίνονται και να αποκομίζουν οικονομικά ωφέλη. Σε χώρες του εξωτερικού, με για πολύ μικρότερη σημασία γεγονότα, παρετούνται υπουργοί και προέδροι. Ή το άλλο, γίνεται να έχουμε εκροές από την Κύπρο την κλειστή περίοδο ή την περίοδο που συζητούσαμε τώρα για το κούρεμα των καταθέσεων. Το κούρεμα. Ναι. Στο κούρεμα 37 εκατομμυρίων από το οικογενειακό περιβάλλον του Προέδρου την στιγμή που τα λεφτά του υπόλοιπου κόσμου εκουρεύτηκαν. Ναι. Όλα αυτά τα πράγματα. Ή το ταξίδι με τον τζετ του Σαουδάραβα. Γίνεται να πηγαίνει ο Πρόεδρος δύο ταξίδια. Να διατυπώνεται ανησυχία, να λέει πρώτα να αρνιέται ότι επήγε, μετά να λέει επήγα μόνο ένα ταξίδι, μετά να παραδέχεται ότι επήγε και δεύτερον. Τελικά εκείνο το ταξίδι του 2015 έγινε με τον τζετ του Σαουδάραβα, κύριε Κυπριανού. Μάθαμε. Ναι, είναι προφανές ότι έγινε με τον τζετ του Σαουδάραβα. Ναι. Τώρα αν ήταν το ίδιο ή αν ήταν άλλον τζετ, δεν ξέρω, αλλά ήταν τζετ του Σαουδάραβα. Εντάξει, δεν παίζει ρόλο. Ναι, και απλώς λέει ο πρόεδρος ότι τότε είχα πληρώσει. Ναι. Αλλά αυτός ο άνθρωπος, μετά που επήγε με τον πρόεδρο διακοπές, ήρθε πίσω και πήρε διαβατήρια. Ναι. Τις αμέσως επόμενες μέρες. 42 διαβατήρια στην ευρύτερη του οικογένεια. Δεν μπορούν αυτά τα πράγματα να θεωρείται από την πλευρά των κυβερνώντων ότι δεν υπάρχει κανέναν κακό. Είναι πράγματα φυσιολογικά. Πρέπει να συμβαίνουν σε ευνομούμενα κράτη. Εμείς λέμε ότι αυτά τα πράγματα συνέβαιναν σε οποιοδήποτε άλλον ευρωπαϊκό κράτος, θα προκαλούσαν πολιτικό σεισμό και παρέτηση αμέσως της κυβέρνησης. Ναι. Θεωρείτε ότι ορθά διακόπηκε όπως διακόπηκε το πρόγραμμα πολιτογραφήσεων, κύριε Κυπριανού, ή ότι έπρεπε να γίνουν άλλοι χειρισμοί? Ξέρετε γιατί διακόπηκε? Γιατί απλούστατα η κυβέρνηση για 5 ολόκληρα χρόνια, από το 2015 εμείς γύραμε ζητήματα, φάνηκε και το εμάθαμε εκ των υστέρων εμείς ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση υπέβαλε ερωτήματα από το 2015. Ναι. Αντί τότε να συνειδητοποιήσουμε το πρόβλημα το οποίο είχαμε, απειλούσαμε και λέγαμε ότι μας ζηλεύουν, ότι δεν πρόκειται να δεχτούμε τις παρατηρήσεις τους, για να φτάσουμε στο 2020 και ατάχτως να διακόψουμε ένα πρόγραμμα το οποίο κατά την άποψή μου θα μπορούσε να βοηθήσει τον τόπο, με την προϋπόθεση ότι θα ασκείτο με φιδό και ότι, ναι, θα υπήρχαν αυστηρά κριτήρια για το πώς προχωρούσαμε. Όταν εκπονήθηκε αρχικά αυτό το πρόγραμμα, το 2007, αν δεν κάνω λάθος, επιτάσσου Παπαδόπουλου και εφαρμόστηκε για πρώτη φορά επί δικής σας διακυβέρνησης, έτσι? Σωστό, σωστό. Ξεκίνησε από τον Τάσο Παπαδόπουλο που έδωσε έναν περιορισμένο αριθμό. Τότε οι προϋποθέσεις ήταν πολύ αυστηρές. Ναι. Κάποιος να επενδύσει 25 εκατομμύρια ευρώ. Ήταν 20 εκατομμύρια, να αν δεν κάνω ζήσει, ναι, για έναν χρονικό διάστημα και συνεχίστηκαν αυτά τα κριτήρια. Μετά ήταν 17 εκατομμύρια ευρώ επί διακυβέρνησης Χριστόφια. Η απέτηση να είναι εδώ στην Κύπρο να ζει και να έχει οικονομική δραστηριότητα υπήρχε και στη συνέχεια μετεξελίχθηκε σε απλή αγορά μιας κατοικίας που πολλές φορές, όπως φάνηκε από εκθέσεις οι οποίες κυκλοφόρησαν, υπογράφοντας συμβόλαια φτιαχτά τα οποία δεν εντηρούνταν στη συνέχεια. Ούτε αυτή η κατοικία δηλαδή δεν αγοραζόταν για να πάρουν την υπηκότητα ή την ηθαγένεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μα πήγαν Δημοκρατίας να κάνουν έλεγχο και βρήκα χωράφι να δυο, λέει. Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Όλα αυτά δείχνουν ακριβώς πόσον είχε ξεχυλωθεί το πρόγραμμα για να εξυπηρετηθούν διάφορες καταστάσεις. Δεν υπενήσωμε και θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτόν, ναι, ότι όλοι όσοι επήραν διαβατήρων είναι απατεώνες. Ούτε ότι όλοι όσοι βοήθησαν κάποιους για να πάρουν διαβατήριο, μεσάζοντες εννοώ, είναι απατεώνες. Δικηγόροι και λογιστικά γραφεία κυρίως. Ναι, δικηγόροι, ελεκτικά γραφεία, επιχειρηματίες ανάπτυξης γης και, ναι, ούτω καθεξής. Δεν είναι όλοι απατεώνες. Αλλά δυστυχώς εκείνοι οι οποίοι λειτουργήσαν με απατεωνιά, δυσφήμισαν αυτό το πρόγραμμα και υποχρεώθηκε η κυβέρνηση κάτω από το βάρος της πίεσης που της άσκησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το διακόψει. Ναι.
Και χάσαμε και 8 δισεκατομμύρια, τα οποία μας είχε δώσει το πρόγραμμα καθ' όλη τη διάρκεια των ετών αυτών που λειτουργούσε. Εάν θα δίνονταν τα διαβατήρια βέβαια με φιδόν, δεν θα ήταν 8 δισεκατομμύρια, αλλά θα ήταν ένα σοβαρό έσοδο για την Κυπριακή Δημοκρατία σε μια φάση που έχει ανάγκη από αυτά τα λεφτά. Πάντως, κύριε Κυπριανού, στο θέμα της οικονομίας, φαίνεται ότι τα καταφέρνει ο Νίκος Αναστασιάδης ή όχι? Να πω ότι ήταν οι συγκυρίες, αγαπητέ Παναγιώτη. Ο Δημήτρης Χριστόφιας κυβέρνησε σε περίοδο μιας παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, ναι, η οποία επηρέασε ολόκληρο τον πλανήτη. Μετά εξέσπασε το 2012 η τεράστια οικονομική κρίση, γιατί είχαμε έναν υπερμεγέθην τραπεζικό τομέα. Ναι. Ο τραπεζικός μας τομέας ήταν 8 φορές μεγαλύτερος από το ΑΕΠ της χώρας. Ναι. Οπότε δεν μπορούσε η οικονομία μας να αντέξει έναν τόσο μεγάλο τραπεζικό τομέα. Ξέσπασε λοιπόν η τραπεζική κρίση. Πάντως για να λούμε και του στραβού το δίκιο, θυμάμαι τώρα, τότε που μαλώνατε με το Δημοκρατικό Συναγερμό, που εσείς λέγατε ότι είναι θέμα τραπεζικό και ο Δησί τότε έλεγε είναι θέμα δημοσιονομικό, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Σήμερα παραδέχονται και εκείνοι ότι ήταν κυρίως τραπεζική η κρίση τότε. Είχαμε προβλήματα στο δημοσιονομικό κομμάτι, τα οποία κατά την άποψή μας μπορούσαν να τύχουν διαχείρισης. Εκείνο που δεν μπορούσε να τύχει διαχείρισης ήταν η κρίση στον τραπεζικό τομέα. Διότι ήταν ένας υπερμεγέθης τομέας, δεν είχε τη δυνατότητα το κράτος να του επιλύσει τα προβλήματα του και φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Ναι. Ο κύριος Αναστασιάδης ανάλαβε την Προεδρία, ξεκινώντας πολύ αρνητικά, έδωσε υποσχέσεις πολλές, τα γνωστά δεσμεύομαι ότι δεν θα γίνει κούρεμα καταθέσεων, ότι δεν θα επιδιώξω αποκρατικοποιήσεις. Τα έκαμε όλα αυτά. Ξεκίνησε πολύ κακά. Ναι. Ξεκίνησε η οικονομική ανάπτυξη παγκοσμίως. Και βοηθήθηκε η Κυπριακή οικονομία ως μια μικρή οικονομία να έχει ρυθμούς ανάπτυξης τέτοιους που μας βοήθησαν να ξεπεράσουμε τα προβλήματα. Και αυτό το πρόγραμμα στο οποίο αναφερόμαστε τότε, ναι, με την κατάχρηση την οποία του έγινε, συνέβαλε τα μέγιστα. Παρόλο που τότε ο Χάρης Γεωργιάδης έλεγε ότι μόνο μία μικρή επίδραση είχε στο ΑΕΠ της χώρας μας το πρόγραμμα αυτών, φαίνεται εκ των πραγμάτων ότι δεν ήταν μικρή. Η επίδραση που είχε ήταν αρκετά μεγάλη. Ναι. Και βέβαια έγιναν σοβαρά οικονομικά λάθη στη συνέχεια. Να μην το ξεχνούμε αυτό. Ναι. Ο συνεργατισμός είναι το μεγαλύτερο. Σε αυτό φέρεται όλη η ευθύνη όμως, κύριε Κυπριανού, έτσι? Εντάξει, το πόρισμα της Επιτροπής λέει ότι ναι, όλοι είχαν διαβαθμισμένες ευθύνες, και εδώ είναι που θέλω να σταθώ, αγαπητέ Παναγιώτη, ναι, ότι όλοι είχαν διαβαθμισμένες ευθύνες, τα πολιτικά κόμματα στο σύνολο τους, αλλά λέει οι μεγάλες ευθύνες και εκείνες οι οποίες οδήγησαν στην κατάρρευση του συνεργατισμού ξεκίνησαν το 2013. Και ναι, κορυφώθηκαν το 2017. Αυτά λέει το πόρισμα. Κορυφώθηκαν, κύριε Κυπριανού, με την ανοχή της Βουλής, αφού εσείς τους δώσατε το OK στις εντολές για να μπορέσει να κάνει η κυβέρνηση τι έκανε. Ναι. Δεν ήταν η Βουλή η οποία έδωσε, έβαλε την βούλα για να μπορέσει η κυβέρνηση να προχωρήσει? Τέλειωσε, για να τοποθετηθώ. Εκείνο αυτό που με ενοχλεί είναι ακριβώς αυτό. Με τη μεγαλύτερη ευκολία όλοι σας λέτε ότι φταίτε όλοι. Με τη μεγαλύτερη ευκολία. Όταν κυβερνά ο Δημοκρατικός Συναγερμός, φταίτε όλοι, διότι έπρεπε να τους εμποδίσετε ως Βουλή. Όταν κυβερνούσε ο Δημήτρης Χριστόφιας, φταίει η κυβέρνηση. Μόνο η κυβέρνηση. Γιατί η κυβέρνηση είναι που αποφασίζει. Οι υπόλοιποι δεν έχουν κανένα ρόλο. Η Βουλή μόνο νομοθετεί, δεν μπορεί να κάνει οτιδήποτε άλλο. Ως εκ τούτου, γιατί να ευθύνεται η Βουλή? Τώρα που κυβερνά ο Νίκος Αναστασιάδης και ο Δημοκρατικός Συναγερμός, φταίτε όλοι. Είναι η γνωστή συνταγή που ακολουθείτε για να περνά ένα μήνυμα στην κοινωνία ότι είμαστε όλοι το ίδιο. Φαντάζομαι που ακολουθείτε με αλφα ιότα, εννοείται. Δεν πρέπει να δεχτώ ποτέ, αγαπητέ Παναγιώτη,
γιατί δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Και επιμένω, το πόρισμα της Επιτροπής, την οποία ο κύριος Αναστασιάδης διόρισε, ναι, είναι ξεκάθαρο. Δεν τεράστιες ευθύνες ανοίγουν στον Υπουργό Οικονομικών, τον τότε Υπουργό Οικονομικό Χάρη Γεωργιάδη, και στην κυβέρνηση Αναστασιάδη Συναγερμού. Ναι. Πάντως όμως και τώρα στην πανδημία, κύριε Κυπριανού, αναλόγως τόσο την ανεργία όσο και την ύφεση, φαίνεται ότι κατάφερε η κυβέρνηση και τη συγκράτησαν. Ή όχι. Να πω το εξής, ότι η κυβέρνηση έχει εξασφαλίσει δανεισμόν και πολύ σωστά έκαμε. Ναι. Είναι πολύ σωστά που εκκινήθηκε και εξασφάλισε δανεισμό, γιατί είχε υπόψη της και την θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία είπε ότι αυτή η περίοδος είναι περίοδος κατά την οποία τα κράτη οφείλουν να στηρίξουν τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους. Και πολύ σωστά έκαμε η κυβέρνηση να κινηθεί προς αυτήν την κατεύθυνση. Με αδυναμίες πολλές βέβαια, οι οποίες υπάρχουν και μέχρι σήμερα. Ναι. Κυρίως σε ό,τι αφορά τα ενοίκια και τις τουριστικές περιοχές, οι οποίες έχουν πληγεί πολύ περισσότερο από τις συνέπειες της πανδημίας. Όμως, ποια είναι η μεγάλη διαφορά. Αυτή τη στιγμή έχουμε, λέει η κυβέρνηση, ότι έχει εξασφαλίσει με δανεισμό γύρω στα 5 δισεκατομμύρια. Ναι. Την ίδια στιγμή λέει ότι οι δαπάνες είναι γύρω στο 1 δισεκατομμύριο, παρόλο που πριν μερικές μέρες μας έλεγαν ότι οι δαπάνες για τα διάφορα σχέδια ήταν γύρω στα 700 εκατομμύρια. Εγώ έστω να δεχτώ ότι είναι 1 δισεκατομμύριο. Υπάρχει ένα τεράστιο πλεόνασμα. Απόθεμα καλύτερα, όχι πλεόνασμα. Απόθεμα, ναι. Σε σύγκριση με τα λεφτά τα οποία έχουν εξασφαλιστεί από το δανεισμό. Υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω στήριξης και των εργαζομένων, αλλά και των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Εύχομαι και ελπίζω να μην έχει κάνει όλη αυτή το σχεδιασμό η κυβέρνηση για να διαθέσει αυτά τα λεφτά παραμονές των βουλευτικών εκλογών. Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι λέγοντας όλα ναι. αυτά. Δεν λέμε ενός ΑΚΕΛ ότι θα πρέπει η κυβέρνηση να ξοδεύει απροβλημάτιστα και ασχεδίαστα. Χρειάζεται και εδώ φιδό, γιατί τα λεφτά θα πρέπει να τα επιστρέψουμε. Ναι. Ώστε πρέπει να υπάρξει ένας συνολικός σχεδιασμός για το πώς στηρίζονται οι εργαζόμενοι και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κυρίως με τα ενοίκια, αλλά και εκείνες οι επιχειρήσεις οι οποίες δεν θα μπορέσουν να επαναδραστηριοποιηθούν μετά από τον τερματισμό της πανδημίας. Λέμε όλοι μας ότι η σπονδυλική στήλη της κυπριακής οικονομίας είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που αποτελούν, είναι πάνω από το 90% της κυπριακής οικονομίας. Ναι. Πρέπει να εκπονηθεί σχέδιο ενίσχυσης αυτών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και πρέπει να στραφούμε βέβαια σε τομείς οι οποίοι να είναι εκείνοι οι οποίοι πραγματικά θα κάνουν την αλλαγή στην κυπριακή οικονομία. Δηλαδή, τι εννοώ. Ναι, πείτε μας, διότι ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Κυπριανού, για παράδειγμα, το Δίκο είναι και αυτό στην αντιπολίτευση. Δεν είναι η αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά βγήκε και είπε, κύριε, εγώ προτείνω 8 μέτρα τα οποία μπορούμε να εφαρμόσουμε από σήμερα και να διορθωθεί αυτή η στρεβλώση, αυτή η οικονομική κατάσταση. Το ΑΚΕΛ ως αξιωματική αντιπολίτευση τι προτείνει. Αγαπητέ Παναγιώτη, νομίζω δεν μας παρακολουθείτε. Σας παρακολουθώ. Καταρχάς είμαστε το μόνο κόμμα που την περίοδο της πανδημίας είχαμε υποβάλει προτάσεις για 8 κεφάλαια, για 8 συγκεκριμένους τομείς. Ναι. Για τη δημόσια υγεία, για την οικονομία, για το περιβάλλον, για την παιδεία, για τα ζητήματα του πολιτισμού και για άλλα θέματα. Τώρα μου διαφεύγουν. Αλλά ναι. είχαμε υποβάλει προτάσεις όλη την περίοδο που διαρκούσε η πανδημία για όλα αυτά τα θέματα. Και είχαμε υποβάλει προτάσεις και για τον τομέα της οικονομίας. Υποβάλαμε προτάσεις ξανά για τον τομέα της οικονομίας όταν η ΕΠΣΑ μας ζήτησε τις σκέψεις μας, ο Υπουργός Οικονομικών δηλαδή, για να απευθυνθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να πάρουμε λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ναι. Δικαιούμαστε 968 εκατομμύρια.
Ναι. Υποβάλαμε και εκεί τις προτάσεις μας, λέγοντας ότι πρέπει να δοθεί έμφαση, αυτόν ξεκίνησα να λέω, σε ζητήματα όπως είναι ο τομέας της δημόσιας υγείας, που αποδείχτηκε δυστυχώς από την πανδημία ότι έχουμε τεράστια προβλήματα που συσσωρεύτηκαν λόγω της πολιτικής λιτότητας που ακολούθησε η κυβέρνηση Αναστασιάδη Συναγερμού. Για το περιβάλλον είχαμε πει ότι θα πρέπει να επιδειχθεί ιδιαίτερη έμφαση, κυρίως στα ζητήματα της εξοικονόμησης ενέργειας με ανέγερση κατοικιών, ενεργειακής απόδοσης, έργα τα οποία θα συμβάλλουν έτσι ώστε να έχουμε νέες πηγές ενέργειας. Ναι. Και την ίδια στιγμή είπαμε ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η καινοτομία και η τεχνολογία. Ναι. Να δώσουμε έμφαση στην ψηφιακή ανάπτυξη της χώρας μας. Διότι αυτά είναι ζητήματα τα οποία θεωρούμε ότι θα μας οδηγήσουν σε μια νέα εποχή. Σε μια εποχή όπου θα μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί ανεξάρτητα από το μέγεθός μας. Ναι. Και σήμερα, κύριε Κυπριανού, ανακοινώθηκε η νέα στεγαστική πολιτική της κυβέρνησης. Αρκετά ισχυρά κίνητρα, μπορώ να πω, μέχρι 50.000 δώρο για την ανέγερση οικίας και διάφορα άλλα, για προσενίσχυση ακριτικών, ορεινών περιοχών, αλλά και επιχειρήσεων. Πώς το σχολιάζετε αυτό? Πρώτα να το μελετήσουμε, διότι ναι, θεωρώ ότι δεν θα ήταν σωστό από μέρους μου να το σχολιάσω δίχως να το μελετήσουμε. Πάντως ο κύριος Αβέροφ σήμερα έκανε βόλτα στις διάφορες κοινότητες και το διαφήμιζε το σχέδιο. Εντάξει, δεν είχα καμιά αμφιβολία. Σε αυτά ο κύριος Νεοφύτου είναι μάνα στο να πουλά ψυγεία στους Εσκιμώους. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι αυτό θα έκανε. Εμείς όμως ως σοβαρό πολιτικό κόμμα θέλουμε να τα μελετήσουμε και να τοποθετηθούμε ολοκληρωμένα. Εκείνο το οποίο θα πω είναι ότι δυστυχώς τα στεγαστικά σχέδια η κυβέρνηση τα κατάργησε για 8 χρόνια. Τα στεγαστικά σχέδια τα οποία υπήρχαν επί διακυβέρνησης Χριστόφια. Ναι. Και σε ό,τι αφορά τους αυτόχθονες και σε ό,τι αφορά τους πρόσφυγες τα κατάργησε για 8 χρόνια. Έρχεται σήμερα με ένα σχέδιο. Θα το μελετήσουμε και θα τοποθετηθούμε ολοκληρωμένα. Δεν θα βιαστώ να πω οτιδήποτε το οποίο θα είναι αποσπασματικό. Ναι. Θεωρείτε ότι αυτές οι κινήσεις που κάνει η κυβέρνηση για τόνωση της οικονομίας, όπως υποστηρίζει η ίδια, είναι και κινήσεις οι οποίες γίνονται και προεκλογικά? Εντάξει, θεωρώ ότι σίγουρα. Γιατί δεν προχώρησε σε αυτές τις κινήσεις πριν ένα χρόνο? Αλλά λέω μακάρι να εξαγγείλουν μέτρα τα οποία πραγματικά θα βοηθούν τον κόσμο και από εκεί και πέρα θα συζητήσουμε και θα τοποθετηθούμε για το αν θα έπρεπε να είχαν γίνει νωρίτερα ή τώρα. Μακάρι όμως να βοηθηθεί ο κόσμος ο οποίος έχει πραγματική ανάγκη από τη στήριξη της πολιτείας να επιλύσει τα προβλήματα του. Έχουμε έναν ποσοστό γύρω στο 24% περίπου που ζει στα όρια της φτώχειας ή κάτω από τα όρια της φτώχειας. Ναι. Με μεγαλύτερα προβλήματα κυρίως στους συνταξιούχους και στις πολύ νεαρές ομάδες και βέβαια στα άτομα με αναπηρίες. Ναι, ναι. Όλες αυτές οι ομάδες του πληθυσμού λοιπόν πρέπει να τις δει με ιδιαίτερη προσοχή η κυβέρνηση για να δει πώς επιλύει τα προβλήματα τους. Και λυπούμε να πω ότι παρόλον που εδώ και 8 χρόνια φωνάζουν όλοι αυτοί και διεκδικούν δικαιώματα, δεν ενδιαφέρθηκε η κυβέρνηση. Εγώ λέω, μακάρι να ενδιαφερθεί έστω και τώρα, να ναι, υλοποιήσει όμως αυτά τα προγράμματα και θα συζητούμε απλώς γιατί το έκαμε τόσο καθυστερημένα και γιατί το κάνει παραμονές βουλευτικών εκλογών. Ωραία. Κύριε Κυπριανού, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Κυρίες και κύριοι, πίσω εδώ στην εκπομπή Παρασκήνιο, σήμερα με το Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ, όπου συζητήσαμε αρκετά ενδιαφέροντα θέματα και προχωράμε τώρα, κύριε Κυπριανού, και στο Κυπριακό. Φαίνεται ότι σιγά-σιγά η κατάσταση αναθερμαίνεται και σύντομα θα έχουμε και σοβαρές εξελίξεις. Το ότι υπάρχει κινητικότητα είναι προφανές. Δυστυχώς με πολύ χειρότερους όρους από ό,τι ήταν το 2017. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να καταγραφεί. Τώρα το θα έχουμε εξελίξεις
Δεν είναι νομοτελειακό αυτό το πράγμα. Θα εξαρτηθεί πρώτα και κύρια από τη στάση την οποία θα τηρήσει η Τουρκία, ναι, αλλά και η τουρκοκυπριακή κοινότητα βέβαια, η νέα ηγεσία της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Και θεωρώ ότι και από τον τρόπο που εμείς οι ίδιοι, ενώ ο κύριος Αναστασιάδης, ναι, θα χειριστεί τα ζητήματα. Πρέπει να πω ότι μέχρι στιγμής δεν είμαι αισιόδοξος ότι τα πράγματα θα εξελιχθούν προς τη σωστή κατεύθυση. Δεν είσαστε αισιόδοξος ως προς τις θέσεις της Τουρκίας ή δεν είστε αισιόδοξος ως προς τις θέσεις του Νίκου Αναστασιάδη? Να εξηγήσω. Αυτό ακριβώς θα έλεγα. Θα εξηγήσω τι εννοώ προς τη σωστή κατεύθυνση. Ναι. Πρώτα και κύρια, θα πρέπει να εγκαταλείψει η Τουρκία τις απαράδεκτες αξιώσεις της για λύση δύο κρατών. Πρέπει να τερματίσει την δημιουργία των όποιων τετελεσμένων στα Βαρόσια. Και ταυτόχρονα πρέπει να τερματίσει την επιθετικότητα της στην αποκλειστική οικονομική ζώνη και να συμβάλλει στο να υπάρξει λύση διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, όπως προνοείται από τα σχετικά ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, τις συμφωνίες υψηλού επίπεδου και, ναι, τις αρχές πάνω στις οποίες εδράζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Δίκαιο. Την ίδια στιγμή όμως, για να υποχρεωθεί η Τουρκία είτε να συμπεριφερθεί με αυτόν τον τρόπο, είτε να μείνει εκτεθειμένη στα μάτια της διεθνούς κοινότητας, έχει τεράστια σημασία εμείς να χειριστούμε σωστά τα ζητήματα. Ναι. Λυπούμε να παρατηρήσω ότι μέχρι στιγμής δεν έχουμε δείξει ότι συνειδητοποιήσαμε σε ποιο σημείο βρίσκεται σήμερα το Κυπριακό. Δεν έχουμε δείξει ότι κατανοούμε τι πρέπει να γίνει για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτήν την κλιμακούμενη επιθετικότητα της Τουρκίας και να την εκθέσουμε στα μάτια της διεθνούς κοινότητας. Είτε να υποχρεωθεί να συνεργαστεί για να λύσουμε το Κυπριακό, είτε να εκτεθεί. Ναι. Και το λέω αυτό γιατί είναι προφανές ότι ακολουθούμε την ίδια τακτική που ακολουθούσαμε μέχρι το 2017, ουσιαστικά μη λαμβάνοντας υπόψη για το πώς έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Ναι. Και θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι, επειδή δεν έχω καμία αμφιβολία τι θα πούν κάποιοι αύριο, ότι το ΑΚΕΛ ζητά και άλλες υποχωρήσεις. Το ΑΚΕΛ δεν ζήτησε ποτέ υποχωρήσεις. Ναι. Το λέω και το τονίζω και επιμένω και προκαλώ και τον κύριο Αναστασιάδη και όλους τους υπόλοιπους να πούν πότε όλα αυτά τα χρόνια το ΑΚΕΛ είπε ότι θα πρέπει να κάνουμε οτιδήποτε το οποίο να συνιστά υποχώρηση από εκείνα τα οποία υποστηρίζαμε διαχρονικά. Εκείνο το οποίο επιμένει το ΑΚΕΛ είναι να κάνουμε εκείνον το οποίο υποστηρίζαμε όλες αυτές τις δεκαετίες. Δηλαδή να στηρίξουμε τις διαχρονικές αποφάσεις του Εθνικού Συμβουλίου. Ναι. Αυτό ζητούμε ως ΑΚΕΛ. Τίποτε άλλον. Και εκείνον το οποίο λέμε στον κύριο Αναστασιάδη είναι ότι θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι επαναρχίζουν ουσιαστικές διαπραγματεύσεις από το σημείο που εμείναμε στο Κράνος Μοντανά, στη βάση του πλαισίου που κατέθεσε ο Γενικός Γραμματέας, των συγκλήσεων που έχουν επιτευχθεί μέχρι σήμερα και της συμφωνίας που είχε με τον κύριο Έρογλου το 2014. Και δεν αρκεί απλά και μόνο να το διατυπώνουμε αυτό στα λόγια, αγαπητέ Παναγιώτη. Ναι. Πρέπει να το αποδείξουμε με έμπραχτες ενέργειες. Άρα λέτε να πάμε στην πενταμερή και να προτάξουμε αυτά τα οποία αναφέρετε μόλις τώρα. Ναι, αλλά να πείσουμε για αυτά τα πράγματα. Δεν είναι αρκετό να τα λέμε φραστικά, διότι... Ναι. Εχάθηκε η αξιοπιστία της δικής μας πλευράς. Αφισβητήσαμε την πολιτική ισότητα, η, ναι, οποία είναι απαραίτητη προϋπόθεση από το ψήφισμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών από το 1991. Πολιτική ισότητα τώρα είναι μεγάλο ζήτημα αυτό που ανοίγεται. Όπως ερμηνεύεται από τα Ηνωμένα Έθνη και όχι όπως το ερμηνεύει η Τουρκία. Ναι, αυτό είναι, θα έλεγα, διότι η Τουρκία το ερμηνεύει πολιτική ισότητα στο θέμα της κυριαρχίας. Δεν είναι αριθμητική ισότητα και σε καμιά περίπτωση δεν μπορούμε να δεχτούμε κυριαρχική ισότητα. Ναι. Κυριαρχική ισότητα παραπέμπει σε συνομοσπονδία. Δεν μπορούμε να αποδεχτούμε σε καμιά περίπτωση αυτό το πράγμα και σε ό,τι μας αφορά, δίχως τυμπανοκρουσίες, δίχως επικοινωνιακά τεχνάσματα όπως κάνουν κάποιοι άλλοι, λέμε στους συνομιλητές μας, τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας και στον ΟΗΕ, ότι δεν πρόκειται ποτέ το ΑΚΕΛ
να αποδεχτεί κάτι τέτοιο. Και ναι, αν επενδύουν πάνω στη στάση την οποία θα τηρήσει το ΑΚΕΛ για να επιληθεί το Κυπριακό, τότε θα πρέπει να έχουν πολύ σοβαρά υπόψη τους αυτόν το γεγονός. Την ίδια στιγμή, εμείς δεν δεχόμαστε να λέμε απλά και μόνον να πάμε σε αποκεντρωμένη νομοσπονδία, δίχως να έχει πει η κυβέρνηση εδώ και 4 περίπου χρόνια τι σημαίνει επιτέλους αυτή η αποκεντρωμένη νομοσπονδία. Ναι. Ποιες είναι εκείνες οι εξουσίες και αρμοδιότητες οι οποίες θα μεταφερθούν από την κεντρική κυβέρνηση εις τις συνιστώσεις οντότητες. Δεν σας το είπαν, κύριε Κυπριανού. Συγγνώμη. Δεν σας ενημέρωσα, δεν σας το είπαν. Δεν ξέρετε για ποιες εξουσίες. Τίποτε απολύτως. Εγώ υπέβαλα αυτήν την ερώτηση μερικές δεκάδες φορές. Ναι. Στο Εθνικό Συμβούλιο και εκατοντάδες φορές δημόσια. Δεν πήρα ποτέ καμία απάντηση. Και εγώ λέω, ας μην πουν στην τουρκική πλευρά τι είναι αυτά τα οποία θεωρούν ότι μπορούν να μεταφερθούν από το κέντρο στις συνιστώσεις οντότητες. Αλλά στα ελληνοκυπριακά πολιτικά κόμματα, ας το πούν. Εμείς τους είπαμε ότι δεν είμαστε ενάντια από θέση αρχής. Πάντως, να μας πούν τι εννοούν και μπορεί να συμφωνήσουμε μαζί τους. Πάντως, ο Αβέροφ Νεοφύτου έκανε πολύ σοβαρές δηλώσεις και χθες και σήμερα. Και είπε, μάλιστα, τοποθετήθηκε ευθαρσώς ότι ναι, ως δημοκρατικός συναγερμός, εμείς συμφωνούμε με την αποκεντρωμένη χαλαρή ομοσπονδία. Και σήμερα προχώρησε και ένα βήμα παρακάτω και είπε και για την πολιτική ισότητα ότι συμφωνούμε να παραχωρηθεί η πολιτική ισότητα στις εξουσίες που θα παραχωρηθούν προς τους Τουρκοκυπρίους. Φτάνει να υπάρχει μια κατάσταση πραγμάτων για τις εγγυήσεις, για το στρατό, να αποχωρήσουν δηλαδή, να σταματήσουν οι εγγυήσεις, να αποχωρήσει ο τουρκικός στρατός και στο εδαφικό να επανέλθει η Μόρφου και η Αμόχος τους. Λοιπόν, εγώ προκαλώ και τον κύριο Νεοφύτου να μας πει επιτέλους ποιες εξουσίες και αρμοδιότητες από αυτές τις 27 που έχουν συμφωνηθεί, ναι, ότι ανοίγουν στην κεντρική κυβέρνηση, θα μεταφερθούν στις συνιστώσεις οντότητες. Για να μπορέσουμε και εμείς να πούμε αν συμφωνούμε με αυτόν τον οποίο προτείνουν ή όχι. Καλά, στο Συμβούλιο Αρχηγών, κύριε Κυπριανού, δεν σας είπαν αυτά τα πράγματα? Αφού σας είπα πριν από λίγο, εγώ ρώτησα δεκάδες φορές και δεν πήρα ποτέ απάντηση για το τι, ναι, εννοούν. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, για την κατάργηση των εγγυήσεων και την μείωση των στρατευμάτων και, ναι, την κατάργηση του μονομερούς δικαιώματος επέμβασης. Σε αυτά είσαστε υπέρ, φαντάζομαι, έτσι. Δεν σε άκουσα. Σε αυτά είσαστε υπέρ, φαντάζομαι, λέω. Σίγουρα. Σίγουρα, αλλά εμείς λέμε κάτι άλλο. Ναι. Εμείς επιμέναμε, μετά από το Κράνος Μοντανά, ότι αυτά τα ζητήματα τέθηκαν από την Τουρκία κάτω, ότι η Τουρκία ήταν έτοιμη να τα συζητήσει. Μας έλεγε ο κύριος Αναστασιάδης, ποτέ η Τουρκία δεν εδέχτηκε να συζητήσει αυτά τα ζητήματα. Ναι. Για να ακούσουμε 3 χρόνια μετά, από το στόμα του κυρίου Κοτσά, ότι όντως η Τουρκία είπε το απόγευμα της Πέμπτης, πριν από το δείπνο που οδήγησε σε κατάρρευση της διαπραγματεύσης, ότι ναι, η Τουρκία είπε στο Γενικό Γραμματέα ότι ήταν έτοιμη να συζητήσει, ναι, και την κατάργηση των εγγυήσεων και την κατάργηση του μονομερούς δικαιώματος επέμβασης και την μείωση των στρατευμάτων. Ναι. Και λέει ο κύριος Κοτσάς ότι αυτά τα απέσυρεν στο δείπνο ο κύριος Τσαβούσογλου με αποτέλεσμα να τεινάξει την όλη διαδικασία στον αέρα. Ναι. Και η ερώτηση η δική μου, η απλή, η αφελής, την οποία υπέβαλα και αυτήν δεκάδες φορές και δημόσια και στο Εθνικό Συμβούλιο. Καλά, αν τα πράγματα, εντάξει, τουλάχιστον παραδέχτηκαν ότι η Τουρκία έβαλε κάτω αυτήν την πρόταση, ναι, και λένε την απέσυρεν. Μας έλεγαν 3 χρόνια ότι ποτέ δεν την έβαλε κάτω αυτήν την πρόταση η Τουρκία. Τώρα λένε την έβαλε και την απέσυρε. Εγώ τους ρωτώ, καλά, αν αυτό τα που ξέραμε, κύριε Κυπριανού, ήταν ότι δεν δέχτηκε ο κύριος Τσαβούσογλου να τα καταθέσει γραπτός στο δείπνο και ήταν εκεί που έγινε το η σύγκρουση. Αν συμφωνούσαμε, αγαπητέ Παναγιώτη, αν συμφωνούσαμε, ναι, αυτά θα καταγράφονταν από το Γενικό Γραμματέα. Ναι. Όμως λέω το εξής. Εάν ο κύριος Τσαβούσογλου είπε το απόγευμα του Γενικού Γραμματέα η ώρα 5 ότι αυτά τα πράγματα εγώ είμαι έτοιμος να τα συζητήσω, με στόχο την κατάργηση των εγγυήσεων, τη μείωση των στρατευμάτων κλπ. Και η ώρα 9 στο δείπνο ή η ώρα 10 στο δείπνο του είπε ότι, ξέρεις, πήρα οδηγίες από τον Ερτοάν
να τα αποσύρω, όπως λέει η δική μας η πλευρά, εκ των υστέρων τα λέμε αυτά τα πράγματα. Εγώ ανέμενα από τον κύριο, θα ανέμενα από τον κύριο Κουτέρες να εξοργιστεί και αυτό το πράγμα να το καταγράψει στην έκθεση. Ή τουλάχιστον να μην καταγράψει στην έκθεση, στην παράγραφο 18, ότι ανεξάρτητα από τη δημόσια ρητορική της Τουρκίας, με βάση τις κατηδίαν και σε βάθος συναντήσεις που είχα μαζί της, διαπίστωσα ότι προσήλθεν εκεί στο Κράνος Μοντανά με διάθεση να συνεργαστεί για να ξεπεραστούν οι διαφωνίες και να καταλήξουμε σε συμφωνία. Αυτά λέει για την Τουρκία ο Γενικός Γραμματέας. Και από τη στιγμή που τα κατέγραψε αυτά, εγώ ανέμενα, αφού δεν έγιναν έτσι τα πράγματα, τη δική μας την πλευρά να του πει: κύριε Κουτέρες, μα τι είναι αυτά που γράφεις? Αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα. Τα πράγματα έγιναν διαφορετικά. Είναι ο κύριος Τσαβούσογλου που ετείναξε στον αέρα το δείπνο. Βεβαίως η κυβέρνηση μας λέει ότι ουδέποτε τα Ηνωμένα Έθνη δεν παίρνουν το μέρος είτε της μιας πλευράς είτε της άλλης. Τηρούν μια στάση ουδετερότητας. Σας είπα τι λένε για την Τουρκία. Ναι. Αυτό λέει η παράγραφος 18, όποιος θέλει ας την διαβάσει. Ναι, λέει, δεν αμφισβητώ. Λέει για τις εγκυήτριες δυνάμεις αυτό το πράγμα που σας διάβασα. Ναι. Στις εγκύτριες δυνάμεις είναι και η Τουρκία. Τι λέει για τον κύριο Αναστασιάδη και τον κύριο Ακκιντζή βέβαια. Λέει διαπίστωσα ότι δεν είχαν την πολιτική βούληση να πάνε μέχρι τέλους. Επήρε θέση ο Γενικός Γραμματέας. Αποενοχοποίησε την Τουρκία και μας επέριψε εμάς ευθύνες. Ναι. Επήρε θέση λοιπόν. Και η ερώτησή μου η απλή, η αφελής αν θέλουν, είναι καλά γιατί δεν αντιδράσαμε, γιατί δεν διαμαρτυρηθήκαμε. Γιατί επιτρέψαμε αυτή η έκθεση να μετατραπεί σε επίσημο έγγραφο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών? Ναι. Ο κύριος Κοκκιάς είπε ότι επειδή δεν θέλαμε να υποσκάψουμε την προσωπικότητα του Γενικού Γραμματέα. Δηλαδή, δεχόμαστε η χώρα μας να εκτεθεί με αυτόν τον τρόπο εμείς, ως Κύπροι τώρα λέω, όχι για τον κύριο Κοκκιά. Να εκτεθεί η χώρα. Είχατε και ένα θέμα με τον κύριο Κοκκιά. Γιατί τάχα δεν θέλαμε να υποσκάψουμε την προσωπικότητα του Γενικού Γραμματέα. Όποιος θέλει το πιστεύει. Εγώ δεν το πιστεύω. Ναι. Με τον κύριο Κοτζά είχατε και ένα θέμα, κύριε Κυπριανού, μιας και ανοίγεται η κουβέντα. Δεν θα δω συνέχεια. Το έχει απαντήσει ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Κατρούν καλώς, οπότε θεωρώ ότι είναι αχρίαστη αυτή η συζήτηση. Εμένα με λυπεί το γεγονός ότι ο κύριος Κοτζάς μετά από τα όλα όσα έγιναν στη Γενέβη, ήρθε στην Κύπρο. Συναντηθήκαμε. Πολύ φιλικά μου είπε να ξεχάσουμε αυτά τα οποία συνέβηκαν. Τώρα, τι θυμήθηκε και τι λέει, ο κύριος Κοτζάς δικαίωμα του. Ναι. Από εκεί και πέρα, εμένα με ικανοποιεί το γεγονός ότι και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Κατρούγκαλος τον έχουν διαψεύσει. Κύριε Κυπριανού, θέλω να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση. Μπα στο Κυπριακό, δυστυχώς πρέπει να κλείσουμε. Και έχω μερικές ερωτήσεις για τις βουλευτικές. Αλλά η τελευταία μου ερώτηση για το Κυπριακό είναι ότι πιστεύετε πραγματικά ότι ο Νίκος Αναστασιάδης προωθεί λύση δύο κρατών? Δεν έχει σημασία το τι πιστεύω. Ναι. Σημασία έχει που οδηγούν οι συγκεκριμένες ενέργειες. Και πολύ φοβούμαι ότι αν δεν συνειδητοποιήσει ότι θα πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες προς τη σωστή κατεύθυνση, θεληματικά ή άθελα εκεί θα οδηγηθούμε. Και δεν έχει σημασία εάν θέλει να μας πάρει εκεί ή αν θα μας πάρει άθελα του εκεί. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι η ιστορία θα τον καταγράψει ως τον ηγέτη της διχοτόμησης. Αν γίνει διχοτόμηση, εννοείται. Αν γίνει διχοτόμηση, σίγουρα. Δεν γίνει. Μακάρι να υπάρξει επανένωση και εμείς θα του πούμε μπράβο, γιατί έχει συμβάλει στο να επανενωθεί η Κύπρος. Στόχος είναι η πρωτιά του Άγερ στις βουλευτικές του Μαΐου. Στόχος είναι να πάρουμε τέτοια ποσοστά τα οποία θα μας επιτρέψουν να είμαστε εκείνος ο πόλος συσπήρωσης κινημάτων, προσωπικότητων και πολιτικών κομμάτων, έτσι ώστε να πετύχουμε την αλλαγή στη διακυβέρνηση του τόπου το 2023. Ο τόπος χρειάζεται αλλαγή στη διακυβέρνηση. Δεν αντέχει άλλον ο κόσμος. Αγαπητέ Παναγιώτη, η πολιτική δύναμη εκείνη η οποία μπορεί να οδηγήσει σε μια προοδευτική αλλαγή είναι το ΑΚΕΛ. Γι' αυτό πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ενισχυμένο σε αυτήν την εκλογική αναμέτρηση. Τώρα, επιτρέψτε μου να σας ρωτήσω κάτι που μου κάνει εντύπωση. Παρακαλώ. Γίνεται η κυβέρνηση να είναι χαμέ, να χρησιμοποιήσω έτσι εκλαγευμένα. Δεν είναι στα καλύτερα της η κυβέρνηση. Γεγονός. Να γίνονται όμως δημοσκοπήσεις και να έρχεται η αξιωματική αντιπολίτευση δεύτερη.
Ο Κληρίδης έλεγε, ο αμνίστος Γλάφκος Κληρίδης έλεγε ότι δεν ήταν έκαμπου να δείξει ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Σωστό, αλλά αυτό όμως δεν σας προβληματίζει όμως, κύριε Κυπριανού. Να πω το εξής. Εγώ παραδέχομαι, αγαπητέ Παναγιώτη, ότι έχουμε πάρα πολλή δουλειά να κάνουμε για να πείσουμε όλους εκείνους τους αριστερούς ψηφοφόρους, οι οποίοι για διάφορους λόγους επιλέγουν να μην πάνε στην κάλπη και να ψηφίσουν το ΑΚΕΛ. Ναι. Και τους απευθύνω ξανά την έκκληση ότι ανεξάρτητα με τα συναισθήματα τα οποία μπορεί να έχουν, ανεξάρτητα με την πικρία που μπορεί να νιώθουν, αυτή τη στιγμή διακυβεύεται το μέλλον της χώρας και του λαού μας. Πρέπει να συστρατευτούν μαζί με το ΑΚΕΛ για να μπορέσουμε να πετύχουμε την αλλαγή το 2023. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, ακούω πολλούς να λένε «Μα χάνει ο συναγερμός, γιατί δεν κερδίζει το ΑΚΕΛ». Ναι. Μα δεν είμαστε δύο κόμματα παραπλήσια και όταν χάσει ο συναγερμός θα έρθουν οι ψηφοφόροι του στο ΑΚΕΛ. Είμαστε δύο κόμματα τα οποία έχουν εκ διαμέτρου αντίθετες θέσεις σχεδόν για όλα τα ζητήματα. Σχεδόν. Ναι. Ως εκ τούτου, αν θα φύγουν από τον Δημοκρατικό Συναγερμό, θα πάνε στα κόμματα εκείνα με τα οποία έχουν περισσότερη συγγένεια. Δεν θα έρθουν στο ΑΚΕΛ οι ψηφοφόροι. Το 23 με ποιο θα διεκδικήσουμε την αλλαγή της διακυβέρνησης, κύριε Κυπριανού, με τον Νικόλα Παπαδόπουλο. Συγγνώμη. Με τον Νικόλα Παπαδόπουλο σε συνεργασία Δίκο ΑΚΕΛ. Με μία ανεξάρτητη προσωπικότητα η οποία θα συγκεντρώνει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που θα εγγυούνται σοβαρή προσπάθεια ανεπίλησης του Κυπριακού, εάν μέχρι τότε δεν έχει επιληθεί, θα εγγυούνται κατά πολέμηση της διαπλοκής και της διαφθοράς. Πολιτική προσωπικότητα, έτσι. Συγγνώμη, δεν ακούω. Πολιτική προσωπικότητα, λέω. Μία προσωπικότητα, ναι, η οποία να έχει και να έχει μία έντονη κοινωνική δράση, να είναι ένας καταξιωμένος άνθρωπος, να μην είναι κάποιος ο οποίος θα προκύψει ξαφνικά από το πουθενά. Να είναι καταξιωμένος γενικότερα στην κυπριακή κοινωνία. Ναι. Τώρα αν θα είναι είτε για την κοινωνική του δράση, είτε για την πολιτική, είτε για οποιαδήποτε άλλον, άλλην αυτό θα το δούμε όταν θα έρθει η ώρα. Και να είναι έτοιμος λοιπόν να ηγηθεί της προσπάθειας κατά πολέμησης της διαπλοκής και της διαφθοράς, να είναι ικανός να οδηγήσει τα πράγματα στον τομέα της οικονομίας και των κοινωνικών, έτσι ώστε να γεφυρωθεί το χάσμα το οποίο υπάρχει μεταξύ των λίγων πλουσίων και όλων των υπολείπων στην κυπριακή κοινωνία, να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να φέρει ξανά την ελπίδα και το χαμόγελο στους Κύπριους. Αυτός είναι ο στόχος μας και να μπορεί να συσπυρώσει βέβαια και πολιτικά κόμματα, όπως είπα προηγουμένως, κινήματα και προσωπικότητες. Άρα δεν ισχύει αυτό που λέγεται, κύριε Κυπριανού, ότι το 21 το Μάιο εκλέγεστε εσείς πρόεδρος της Βουλής με τις ψήφους του Δίκο και εσείς εκλέγετε τον Νικόλα Παπαδόπουλο το 23 στην Προεδρία της Βουλής. Αυτό έχω απαντήσει κατ' επανάληψη. Νομίζω ότι έχει καταντήσει μονότονον. Έχω πει κατ' επανάληψη από μέρους του ΑΚΕΛ, όχι προσωπικά, ναι, ότι δεν μπορεί το ΑΚΕΛ να στηρίξει σε αυτήν την εκλογική αναμέτρηση τον όποιον ηγέτη άλλου πολιτικού κόμματος. Μάλιστα. Κύριε Κυπριανού, ένα καταληκτικό σχόλιο, αν θέλετε, και κλείσαμε. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, αγαπητέ Παναγιώτη, γιατί με τα ερεθίσματα τα οποία μου προκάλεσες, με βοήθησες να αναπτύξω όσον το δυνατόν πιο ολοκληρωμένα τις θέσεις του ΑΚΕΛ και να απευθυνθώ ξανά στους θεατές, σε όλους εκείνους που θα μας παρακολουθήσουν, για να τους πω ότι χρειάζεται να ιεραρχήσουμε πάνω απ' όλα τη χώρα, τον λαό μας και να εργαστούμε για να του δώσουμε μια καλύτερη προοπτική, να τον οδηγήσουμε να ταινίσει το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία. Γι' αυτό λοιπόν εμείς ως ΑΚΕΛ διεκδικούμε την ψήφο του για να εργαστούμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ και την Digital 3 για τη φιλοξενία. Εμείς ευχαριστούμε, κύριε Κυπριανού. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, ήταν μία εκπομπή παρασκήνιο εδώ με το Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ. Μαζί ξανά την ερχόμενη Τετάρτη, αμέσως μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Γογού Αλεξανδρίου. Να είστε καλά.